Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 2 Οκτωβρίου. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε μαζί τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε για να καταγράψουμε τη θεματολογία μας αναλυτικά. Παράπονα, ενυπόγραφη καταγγελία και αίτημα προς τον Υπουργό Ανδρέα Ξανθό αναφορικά με τη λειτουργία του πολυδύναμου ιατρείου των Φερών. Ζητούν λύσεις οι κάτοικοι. Σε εξέλιξη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που είχε αναβληθεί λόγω της κήρυξης της Αμοθράκης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ενημέρωσε, συγκίνησε και αναβίωσε τη σύγχρονη ιστορία της Σύμβρου και της Τενέδου μπροστά στα μάτια των ακροατών του στην Αλεξανδρούπολη ο θεολόγος και ιστορικός Ιωάννης Σιδηράς. Την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου στην αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων αιτούνται οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ψήφισμά τους προς τον αναπληρωτή υπουργό. Έξω από τις τάξεις πέρασαν τη Δευτέρα τους οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην Αλεξανδρούπολη λόγω της ημέρας σχολικού αθλητισμού. Στα χέρια της αστυνομίας, 6 ολόκληρους μήνες μετά την απαγωγή του, βρίσκεται ο επιχειρηματίας από την Κρήτη Μιχάλης Λεμπιδάκης. Οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση οδήγησε όχι μόνο στα ίχνη του αγνοωμένου, αλλά όπως φαίνεται και στη σύλληψη της πλειοψηφίας τουλάχιστον των δραστών. Για όρημη επαγγελματική και διεθνών προδιαγραφών και προτύπων δουλειά, έκανε λόγο αρχηγός ΣΕΛΑΣ Κωνσταντίνος Σουβαλάς. Πράγματι μεγάλη επιτυχία. Οι αστυνομικοί ενέργησαν με πολύ μεγάλη ακρίβεια, ευνηδιαστικά, απελευθέρωσαν τον άνθρωπο. Το κύριο είναι ότι ο άνθρωπος είναι σώος και αυτή τη στιγμή είναι κοντά στους δικούς του ή θα είναι σε λίγο κοντά στους δικούς του γιατί τον εξετάζουν οι γιατροί αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το βασικό και αυτό είναι που μας χαροποιεί. Όλη αυτή η επιχείρηση χωρίς λύτρα. Και έχουν συλληφθεί και κάποιοι από τους ή όλοι από τους απαγωγές. Υπήρχαν ενδείξεις, υπήρχαν κάποια στοιχεία, αλλά δεν ήθελε η ελληνική αστυνομία πρώτον να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του κ. Λεμπιδάκη και γι' αυτό τη σιγουρέψαμε την επιχείρηση. Και έγινε σήμερα το πρωί. Ευχαρίστησε φυσικά τους αστυνομικούς, τον αστυνομικό διευθυντή της Κρήτης και τους άλλους αστυνομικούς που βρέθηκαν μπροστά του. Είναι αδυνατισμένος, ταλαιπωρημένος, αλλά σώος και καλά στην υγεία του. Και αυτό είναι, πιστεύω, μεγάλη χαρά για όλους. Το υπεράνω πάσης υποψίας θα το δούμε στη συνέχεια αν είναι. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει συλλήψεις 8 ατόμων. Μπορεί να βρεθούν και κάποιοι άλλοι που ενέχονται, αλλά και η άμεση απελευθέρωση και η άμεση σύλληψη είναι σημαντική επιτυχία για την ελληνική αστυνομία. Παρότι σε άλλες περιπτώσεις έχουμε μάθει να ενεργούμε ανενεργή ελληνική αστυνομία αρκετά επιθετικά, σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να γίνουν όλα με μεγάλη προσοχή, σε συνεργασία με την οικογένεια, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του ανθρώπου. Τώρα και σώος είναι ο άνθρωπος και λύτρα δεν πληρώθηκαν και οι απαγωγείς έχουν συλληφθεί. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την αστυνομία, γιατί η αποτελεσματικότητα της αστυνομίας, που είναι και το ζητούμενο για τον πολίτη, επιβραβεύεται και αποδεικνύεται με αυτή τη μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη. Η αστυνομία δούλεψε πραγματικά επαγγελματικά, όρημα, συνετά, αθόρυβα, χωρίς την πανοκρουσίες. Είχαμε μια πολύ καλή συλλογή, ανάλυση, διαχείριση των πληροφοριών, ένα πολύ καλό σχεδιασμό της σημερινής επιχείρησης, μια ανέμακτη επιχείρηση η οποία είχε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ο απαχθής είναι στην οικογένειά του, είναι καλά. Η αστυνομία είχε μια εξαιρετική επιχείρηση. Πιστεύω ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Ο απαχθής απελευθερώθη με επιχείρηση της αστυνομίας, είναι στην οικογένειά του. Ναι. Δεν έχουμε καμία εξέλιξη όσον αφορά τα λύτρα. Αυτά είχαν απαιτηθεί, υπήρχαν, αλλά είναι μια άλλη διαδικασία που είναι στο παρελθόν. Στο προσκήνιο είναι μια αστυνομική επιχείρηση απολύτως επιτυχής. Η οικογένεια διαχειρίστηκε το θέμα με πολύ μεγάλη λεπτότητα, σε ένα πολύ προσωπικό της ζήτημα. Η αστυνομία σεβάστηκε απολύτως αυτή την προτεραιότητα. Η αστυνομία έκανε επαγγελματικά σωστά τη δουλειά της στο κομμάτι που γνωρίζει η ίδια και απέδειξε ότι πραγματικά είναι μια αστυνομία σύγχρονη που μπορεί να την εμπιστεύεται ο πολίτης, η ελληνική κοινωνία και να χαίρει της εκτίμησης σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, γιατί όχι, επίπεδο.
Να έχετε σύνεση και να εργάζεστε για το καλό της πατρίδας μας και μάλιστα όχι μόνο στα πλαίσια της ελληνικής πολιτείας, αλλά να δούμε λίγο ψηλότερα το έθνος μας. Αυτό μεταξύ άλλων ευχήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο του καθιερωμένου αγιασμού. Θα μας επιτρέψετε να ευχηθούμε και εμείς αυτήν την ιερή ώρα για όλους μας. Να έχετε πολύ δύναμη, υγεία, φωτισμό, σύνεση, να εργάζεστε για το καλό της πατρίδος μας και μάλιστα όχι μέσα στα πλαίσια της ελληνικής πολιτείας, αλλά να δούμε και λίγο ψηλότερα το έθνος μας, εκεί όπου υπάρχει, που έχει εξαπλωθεί και που έχει την ανάγκη μας. Ευχόμαστε καλή δύναμη, σκέπη του Θεού και υγεία ψυχική και σωματική σε όλους σας και κυρίως καλές και πολλές υπομονές. Να είστε καλά. Μακαριότατε, ευχαριστούμε για τις ευχές σας και αντευχόμαστε και για την Ιερά Σύνοδο που ξεκινάτε αύριο τις εργασίες σας. Παρακαλείται ο πρώτος αντιπρόεδρος Βουλής, κύριος Αναστάσιος Κουράκης, να προπέμψει τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, και τα συνοδεύοντα αυτών μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Να επιστρέψουμε στην τοπική και περιφερειακή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ενημέρωσε, συγκίνησε και αναβίωσε τη σύγχρονη ιστορία της Σύμβρου και της Τενέδου μπροστά στα μάτια των ακροατών του στην Αλεξανδρούπολη ο θεολόγος και ιστορικός Ιωάννης Σιδηράς. Στον ιερό ναό του Αγίου Βασιλείου, οι μνήμες ελπίδες ήταν αφιερωμένες στα δύο μαρτυρικά νησιά σε μια βραδιά αναμνήσεων, γνώσης αλλά και συγκίνησης. Δύο μαρτυρικά νησιά, τα οποία ενώ θα έπρεπε να έχουν περάσει στην επικράτεια της Ελλάδος, οι μεγάλες δυνάμεις αποφάσισαν με την διεθνή συνθήκη της Λοζάνης να περάσουν στην τουρκική επικράτεια. Αυτά τα δύο νησιά μέσα στους αιώνες ελληνικότατα, ορθοδοξότατα, κράτησαν τη Ρωμιοσύνη και την Ορθοδοξία χωρίς να απεμπολίσουν οτιδήποτε από αυτά. Αλλά ενώ οι προνομίες της συνθήκης της Λοζάνης θα έπρεπε να οδηγήσουν σε ανθοφορία τον ελληνισμό αυτών των δύο νήσων, εντούτοις από το 1923 και μετά και από το 1927 ακόμη εντονότερο και μετά και λόγω του κυπριακού προβλήματος στη δεκαετία του 60, αυτά τα νησιά οδηγήθηκαν σε έναν μαρασμό, σε έναν απορφανισμό από το ποίμνιό τους, ο ελληνισμός αποδεκατίστηκε και εκεί που ήταν ελληνικότατα έχουν αντιστραφεί οι όροι και πλέον κατοικούνται από χιλιάδες ουσιαστικά επίκους Τούρκους. Χάσαμε τα δύο νησιά που ήταν καθόλου ελληνικά και δεν τα διεκδικήσαμε ούτε εν τη ουσία όλα αυτά τα χρόνια. Το ίδιο δεν γίνεται και με τη Θράκη. Πόσες φορές στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά πιο πολύ στην Αθήνα, ρώτησα κάποιους συναντησόμενους μαζί τους, έχετε έρθει στην Αλεξανδρούπολη και ξέρετε τι αντελήφθηνε. Ότι πήγαν το πολύ μέχρι την Καβάλα και δεν ξέραν τι περιλαμβάνει η Θράκη. Με αυτούς τους Έλληνες μπορούμε να πιστεύουμε στον πατριωτισμό τον αληθινό των Ελλήνων, γιατί αυτό μας έμεινε μόνο και αυτό αρχίζει και ξεδουριάζει σιγά σιγά. Μη πάθουμε στη Θράκη ότι πάθαμε και εκεί, με λίγο διαφορετικό τρόπο, αλλά όμως με τους ίδιους συντελεστές, τους ίδιους πρωταγωνιστές, είτε εν δράση είτε εν αδρανία. Τώρα είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να εκφραστώ και να πω αυτά που θέλω. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Σιδηρά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι Ήμβριος, γεννήθηκα στην Ήμβρο το 1959 και έζησα την ιστορία που είπε της Ήμβρου, είναι η προσωπική μου ιστορία. Την έζησα ακριβώς από το 1959 και μετά, το 64 με το κλείσιμο των σχολείων, το 74 με τη μεγάλη έξοδο και το διωγμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, συγκινήθηκα ιδιαίτερα. Ήταν η προσωπική μου μαρτυρία και η ιστορία. Γι' αυτό παρακαλώ και τους πολιτικούς και τους άρχοντες του τόπου και τον καθέναν από εμάς, όπου μπορεί να μεταφέρει αυτό το αίτημα, ώστε να γίνει πραγματικότητα. Τώρα που φαίνεται ότι κάποια πράγματα μπορούν ακόμη να αλλάξουν.
Ας είναι όλα τα ποίηματά σας εμπνευστικά ελπίδων για καλύτερες μέρες για την Πεπαλόεσα Ύμβρο και την Τένεδο, για αυτά τα δύο μαρτυρικά νησιά που πολλοί τα λησμόνησαν, αλλά όχι εμείς που μας γέννησαν. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ όμορφη βραδιά, την οποία θα έχετε τη δυνατότητα εν ευθέτω χρόνο να τη δείτε και ολόκληρη στην Δέλτα τηλεόραση. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Μαζί μας, όπως πάντα, ο Τάσος Μαρκουλίδης από το kavalaportal.gr. Τάσο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές της Δέλτα τηλεόρασης. Λοιπόν, κάνοντας τάσο κανείς ένα απλό Google Search, πατώντας το Καβάλα έξω και μπαίνοντας στην αρχική σελίδα, βλέπω ότι μένουν μόλις 4 ημέρες για την έναρξη, για να δοθεί έτσι το εναρκτήριο λάκτισμα εντός εισαγωγικών της εκθέσεως. Το ρεπορτάζ λοιπόν τάσο και πληροφορίες γύρω από την διεξαγωγή της έκθεσης. Πρώτον, μίλησε για ένα κτίριο λάκτισμα για όρο ποδοσφαιρικό σε φανατικό παδό του μπάσκετ. Άρα θα μιλάς για τζάμπολ. Για το τζάμπολ λοιπόν. Ακριβώς, έτσι. Λοιπόν, Καβάλα Expo, μια ακόμη Καβάλα Expo, μια ακόμη έκθεση στον εκθεσιακό κέντρο της Νέας Καρδάλης, το Απόστολος Μαρδύρης. Φέτος ξεκινάει την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου. Να πούμε ότι αυτή θα είναι πραγματικά η τελευταία έκθεση Καβάλα Expo με τον νυν πρόεδρο, τον Άγγελο Τσατσούλη, μιας και σύντομα 10 και 11 Οκτωβρίου θα γίνουν και οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του επιμελητηρίου Καβάλα, με τον ίδιο του να έχει δηλώσει από καιρό ότι δεν θα είναι πρόεδρο, δεν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ενώ γενικότερα κάθε χρονιά η έκθεση αυτή ήταν ουσιαστικά μια έκθεση επιχειρήσεων που ασχολούνταν με τη θέρμανση, μιας και μπαίνουμε σιγά σιγά δυνατά στο φθινόπωρο και στο χειμώνα, φέτος υπάρχει μια γενικότερη ισορροπία. Θα δούμε δηλαδή και επιχειρήσεις που ασχολούνται με συστήματα θέρμανσης, αλλά και αρκετές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό, όπως γραφεία γενικού τουρισμού, παιδικές κατασκηνώσεις, η διαλυία ναυτικά τουριστικά και διάφορα τέτοια που έχουν σχέση λίγο με τον τουρισμό και τις υπηρεσίες που μπορεί να δει κάποιος να βρει κάποιος παραθεριστής. Είναι και αυτό μία γενικότερη εικόνα της στροφής που πάει να γίνει εδώ στα μέρη μας με τον τουρισμό, με την προσέλκυση παραθεριστών. Είναι κάτι το οποίο από μόνο του αξίζει μίας αναφοράς. Τάσο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Προφανώς το ερώτημα είναι τετριμένο, αλλά δεν μπορώ και να το αποφύγω. Και το ερώτημα έχει να κάνει με το αν υπάρχει κόσμος και αν υπάρχουν επιχειρήσεις που την περιμένουν την Καβάλα Expo. Κοινώς, αν είναι μια want to be seen έκθεση ή αν είναι άλλη μια έκθεση η οποία θα γίνει, άλλη μια διοργάνωση η οποία θα έρθει, θα περάσει και δεν θα αφήσει και κανένα ιδιαίτερο αποτύπωμα. Δύσκολη ερώτηση. Αρκετά. Εντάξει, να είμαι ειλικρινής. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πάντοτε είναι αναμενόμενη μια τέτοια έκθεση από τους επιχειρηματίες. Πάντοτε υπάρχει κόσμος που πηγαίνει να δει την έκθεση, έστω και για να περάσει λίγο την ώρα του, ιδίως εντός του Σαββατοκύριακου. Όσον αφορά το στίγμα της, εντάξει, αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που μιλάμε για μια γενικού τύπου έκθεση, δηλαδή δεν είναι κάποια θερμική έκθεση, π.χ. δεν είναι έκθεση γάμου που έχει διεξαχθεί στο παρελθόν στο εκθεσιακό κέντρο της Καρβάλης, δεν είναι έκθεση που σχετίζεται με καθαρά με τον τουρισμό, όπως ήταν συνέργεια. Δεν ξέρω κατά πόσο μεγάλες μπορεί να είναι οι προσδοκίες από μια τέτοια ιστορία. Πάντως, κοίταξε, νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αποτελεί ένα λεγόμενο παρακλάδι της έκθεσης αυτής. Είναι το λεγόμενο Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής. Αυτό
μπορείς να πεις ότι αφήνει ένα παραπάνω στίγμα στην όλη διοργάνωση. Να πούμε εδώ, και θα πούμε φυσικά και λεπτομέρειες και τις επόμενες ημέρες, ότι το Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής είναι μια εκδήλωση, παύλα έκθεση που διοργανώνει κάθε χρόνο το τμήμα, πλέον είναι τμήμα μηχανικών πληροφορικής, παλιότερα ήταν τμήμα βιομηχανικής πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας, στο οποίο θα δεις διάφορα έτσι εκθέματα και καινοτόμες ιδέες, κυρίως στον τομέα της μικροελεκτρονικής και ρομποτικής. Εκθέματα τα οποία φτιάχνουν φοιτητές, σπουδαστές, όχι μόνο στο ΤΕΙ Καβάλας, αλλά και σε άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αυτά τις επόμενες ημέρες. Πάντως θεωρώ ότι αυτό εδώ το φεστιβάλ είναι ένα σημείο αναφοράς για την έκθεση. Και είναι καλό το γεγονός ότι για μία ακόμη χρονιά διεξάγεται την ίδια περίοδο με την Καβάλα Expo, στη συνεργασία με το επιμελητήριο Καβάλας. Αυτό λοιπόν το φεστιβάλ μπορεί από μόνο του να δώσει ένα στίγμα, να αφήσει το σημάδι του στην έκθεση. Ναι. Για τα υπόλοιπα, νομίζω ότι το τελικό πρόσημο θα δείξει αν άφησε το στίγμα του ή όχι. Γεγονός, Τάσο, και να πούμε φυσικά ότι το συγκεκριμένο ερώτημα για το οικονομικό αποτύπωμα δεν έχει να κάνει μόνο με την έκθεση της Καβάλας, έχει να κάνει αμιγώς με την έκθεση κάθε πόλης, με την Αλέξπο, με την Σερέξπο, οποιαδήποτε πόλη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης ή της Κεντρικής Μακεδονίας. Προφανώς. Τάσο, μου θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Αυτό είναι το ίδιο ερώτημα για τέτοιου είδους εκθέσεις. Άντε για κάποιες πιο εξειδικευμένες, όπως αυτές που ανέφερα με γάμο, με τουρισμό, είναι εκθέσεις κρασιού, όπως έχουμε στην Δράμα, τη Δραμινοκρασία. Τέτοιες, εκεί μπορείς να το δεις λίγο πιο διαφορετικά. Μπορεί κάποιος επιχειρηματίας που ασχολείται, ξέρω, με το κρασί, να πει ότι ήταν μια καλή έκθεση, διότι έκλεισα μερικές καλές συνεργασίες, π.χ. με χοδρέμπορους που θα πουλήσω τα κρασιά μου ή με κάποιους παραγωγούς που θα μου δώσουν περισσότερα, ξέρω εγώ, αμπέλια. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, νομίζω ότι είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό και είναι ενδεικτικό και το παράδειγμα, Τάσο. Αναφέρθηκες όμως, να πω βέβαια και να σημειώσω εδώ ότι το ζήτημα και οτιδήποτε υπάρχει γύρω από το Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής, θα είμαστε εδώ και τα επόμενα 24 ώρα να το δούμε και να το καταγράψουμε. Θέλω όμως να σε ρωτήσω, επειδή στάθηκε σε αυτήν την μικρότερη, την εμφανέστερη ή τη λιγότερο εμφανή στροφή στον τουρισμό για την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας, θέλω με αυτή την αφορμή να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να μας δώσεις το ρεπορτάζ αναφορικά με την δραστηριότητα και την κινητικότητα που υπάρχει στον νομό από τον Όμιλο Μουζενίδη. Μιλούμε για τον γνωστό Όμιλο Μουζενίδη με την αεροπορική σύνδεση, με την Ελληνέρ, με την εταιρεία για όσους δεν γνωρίζουν. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει κινητικότητα και είναι μια κινητικότητα με κύριο γνώμονα, με κύριο άξονα τον τουρισμό. Ακριβώς. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι προσπάθειες για την προσέλκυση του Ομίλου Μουζενίδη είχαν ξεκινήσει πριν από μερικά χρόνια από τους ξενοδόχους της Καβάλας, και αυτό είναι καλό να το τονίζουμε, Γιάννη, διότι ελάχιστοι εδώ πέρα το τονίζουν. Περισσότεροι νομίζουν, θεωρούν και προβάλλουν τις αυτοδιοικητικές αρχές ότι αυτές ουσιαστικά κλείσαν τον deal με τον Μουζενίδη, αλλά ουσιαστικά όλο το πανηγύρι ξεκίνησε από τους ξενοδόχους και απλά οι αυτοδιοικητικοί ήρθανε στο τέλος. Ας το κρατάμε, ας το κρατήσουμε. Εστάλει το μήνυμα, Τάσο Μαρκουλίδη, εστάλει το μήνυμα. Σε ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε τώρα τα κατημά. Στην ουσία, λοιπόν, από τον φέτος την άνοιξη, η Ελληνέρ ξεκίνησε τις αεροπορικές πτήσεις, τη σύνδεση δηλαδή της Καβάλας με τη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και το Μίνσκ της Λευκορωσίας. Φαίνεται όμως ότι ο Όμιλος Μουζενίδη έχει βαλθεί να παραμείνει στην Καβάλα για αρκετό καιρό. Έτσι λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε μερικά μαθήματα γεωγραφίας. Μεταξύ λοιπόν της Καβάλας και του παλιού, στα δυτικά δηλαδή της πόλης, υπάρχουν δύο παραλίες. Τις έχουμε λίγο πιο οργανωμένες, να το πω πιο απλά. Είναι ο Μπάτης και η Τόσκα. Ο Μπάτης, ξέρουμε, ανήκει εδώ και καιρό στον όμιλο της Γαριφάλου. Όσον αφορά την Τόσκα, υπάρχει ένα ξενοδοχείο, το λεγόμενο Τόσκα Beach, το οποίο είναι ακριβώς
δίπλα στην ομώνυμη παραλία. Πριν από λίγες ημέρες λοιπόν οριστικοποιήθηκε ένα deal μεταξύ διοκτητών της Τόσκας, μιας οικογένειας Αρμένιων, με τον Όμιλο Μουζενίδη, σύμφωνα με το οποίο ο Όμιλος Μουζενίδη θα το νοικιάσει επί μακρόν. Δεν το αγοράζει το ξενοδοχείο, το νοικιάζει επί μακρόν, προκειμένου να το εντάξει σε μια αλυσίδα ξενοδοχείων με την επωνυμία Μπόμο Κλαμπ. Τώρα, Μπόμο είναι Μπόρις Μουζενίδης. Εύκολα κατανοητό αυτό. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά να ξεκινήσουν κάποιες εργασίες εκεί στην περιοχή της Τόσκας. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι εργασίες αυτές θα ολοκληρωθούν μέσα στην ερχόμενη άνοιξη, οπότε και θα ανοίξει αυτό το νέο Μπόμο Club Hotel, το οποίο σύμφωνα με πηγές του ομίλου Μουζενίδη θα είναι ένα adult on, δηλαδή μόνο για ενήλικες, που θα προέρχονται από την Ρωσία. Τώρα αυτό το μόνο ενήλικες, ακούγεται λίγο κάπως, αλλά ας το έχουμε και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Σίγουρα λοιπόν μιλάμε για μια σημαντική κίνηση του ομίλου Μουζενίδη, ο οποίος δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να παραμείνει στην περιοχή. Να πούμε βέβαια ότι υπήρξαν διάφορες ερωτήσεις από πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι ρωτούσαν το εξής. Μέχρι τώρα η παραλία της Τόσκας ήταν ανοιχτή για το κοινό. Η αλήθεια είναι ότι κάποια χρόνια ήταν κλειστή, ήταν κάποια άλλα χρόνια ήταν ανοιχτή, ήταν λίγο περίεργο το καθεστώς, αλλά τα τελευταία χρόνια ήταν ανοιχτή με ένα συγκεκριμένο κόστος για τους λουωμένους. Επειδή λοιπόν ακούστηκε έντονο ότι το Bomo Club θα είναι ουσιαστικά κλειστό για όλους τους παραθεριστές που προέρχονται από τη Ρωσία, υπήρξε μια φήμη η οποία έλεγε ότι η παραλία δεν θα κλείσει για όλους τους άλλους λουόμενους. Ωστόσο χτες, με ανακοίνωση που απέστειλε στο Καπλαπόρταν ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας της Bomo Club, δηλαδή της εταιρείας αυτής που είναι μέλος του ομίλου Μουζενίδης, ο πρόεδρος λοιπόν, ο κύριος Λαγκογιάννης, ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση και ότι η παραλία θα συνεχίσει να είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Προφανώς φυσικά ένα τίμημα ανάλογο με αυτό που υπάρχει για τα προηγούμενα χρόνια. Γιάννη. Λοιπόν, Τάσο Μαρκουλίδη, κρατούμε την κινητικότητα από πλευράς ομίλου Μουζενίδη. Φυσικά μένουν πολλά ακόμη να διευκρινιστούν. Σε κάθε περίπτωση, μια τουριστική κινητικότητα στην πράξη. Θα είσαι εδώ με το ρεπορτάζ σου και με τις πάντα αξιόπιστες πληροφορίες σου, Τάσο, για να έχουμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, για τις μέχρι τώρα και για το αναλυτικό ρεπορτάζ, σε ευχαριστούμε θερμότατα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Θα αλλάξουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Διπλά εορτάστηκε και τιμήθηκε η μνήμη του Αγίου Κυπριανού στο φερόνιμο παρεκκλήσι του Σταυρίδιου Ιδρύματος Χρονίος Πασχόντων στην Αλεξανδρούπολη. Ο λόγος είναι πως οι εκδηλώσεις μνήμης συνακολουθήθηκαν από τον εορτασμό των 22 ετών λειτουργίας του ίδιου του Ιδρύματος. Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η μνήμη και το έργο του Αγίου Κυπριανού στο ομώνυμο παρεκκλήσι του Σταυριδίου Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Χρονίος Πασχόντων στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης Μάκρης. Το απόγευμα της Κυριακής 1 Οκτωβρίου τελέστηκε ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, ενώ το πρωί της Δευτέρας, ανήμερα της εορτής του Αγίου, η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Και οι δύο ακολουθίες τελέστηκαν προεξάρχοντος του Μητροπολίτη της πρωτεύουσας του Νομού Εύρου, Άνθιμου. Γιορτάζουμε σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τον Άγιο Κυπριανό και την Αγία Μάρτυρα Ιουστίνη. Έτσι όπως έμειναν στη ζωή της Εκκλησίας, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο Άγιος Κυπριανός ήταν μεγάλος μάγος, ο οποίος αξιοποιούσε την κακιά δύναμη του διαβόλου προκειμένου να βλάφτει τους συνανθρώπους του. Μέχρι ότου σκόνταψε η δύναμή του, η τεράστια δύναμή του επάνω στην προσευχή μιας απλής κοπέλας, της Ιουστίνης. Και τότε κατάλαβε εκείνος ο δυνατός και κακός άνθρωπος, ο Κυπριανός, στην Καρχιδόνα της Βόρειας Αφρικής, κατάλαβε ότι υπάρχει μια δύναμη πολύ πιο δραστική, που είναι η προσευχή στον Ιησού Χριστό.
Έγινε χριστιανός, έκαψε τα βιβλία του, τα μαγικά και τους τρόπους τους οποίους μηχανευόταν επικαλούμενος το διάβολο, το σατανά, προκειμένου να κάνει κακό στους ανθρώπους, γιατί ο διάβολος καλό δεν μπορεί να κάνει. Και αμέσως ομολόγησε την πίστη του και βαφτίστηκε χριστιανός. Και η Αγία Ιουστίνα μαζί του, προκειμένου να τον κατηχήσει, μέχρι ότου μαρτύρησαν και οι δύο και τιμώνται στη ζωή της Εκκλησίας εδώ και 2.000 χρόνια. Εμείς όμως εδώ στο ένατο χιλιόμετρο γιορτάζουμε τον Άγιό μας σε συνδυασμό με την παρουσία του Ιδρύματος, του Αγίου Κυπριανού, του ομονίμου Ιδρύματος, που έκλεισε πια 22 χρόνια λειτουργίας και πέρασαν μέσα από αυτό 1.160 άτομα από τότε που άρχισε να λειτουργεί. Είναι ένας αριθμός που μας προκαλεί να ελέγξουμε τον εαυτό μας, πόσο δείξαμε αγάπη, πόσο δείξαμε στοργή, τρυφερότητα σε αυτούς τους ανθρώπους. Όταν είμαστε καλά δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Αλλά όταν είμαστε σε μια έκπτωση της ηλικίας, σε μια ασθένεια, σε μια αδυναμία, σε έναν ξεπεσμό της προσωπικότητος, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους μας έχουν άνοια, δεν ξέρουν καν ποιοι είναι. Τότε χρειάζεται εμείς να εξασκήσουμε όλη μας την καλοσύνη, όλη μας την ανθρωπιά, όλη μας την πνευματικότητα. Το Ευαγγέλιο όταν λέει να σεβόμαστε τον κάθε άνθρωπο σαν να είναι ο ίδιος ο Θεός, δεν το λέει θεωρητικά, το λέει σε τέτοιες περιπτώσεις. Να μάθουμε την αξία του κάθε ανθρώπου που είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Προς τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό απέστειλε ο Αντιδήμαρχος Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με τη λειτουργία του Πολυδύναμου Ιατρείου. Ο Νίκος Γκότσης δέχθηκε ενυπόγραφη καταγγελία από δημότες όπου γίνεται λόγος για σοβαρές ελλείψεις. Για το θέμα έχουν ενημερωθεί και οι 4 βουλευτές του νομού. 103 υπογραφές μάζεψαν οι κάτοικοι της περιοχής των Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης με αφορμή την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Πολυδύναμο Ιατρείο. Με έτοιμά τους προς τον Αντιδήμαρχο Νίκο Γκότση, οι πολίτες καταγγέλουν την έλλειψη αναλώσιμων υλικών καθώς και φαρμακευτικό και υγειονομικό εξοπλισμό, σε βαθμό μάλιστα που τους αναγκάζει να παρεμβαίνουν οι ίδιοι για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών της μονάδος υγείας. Εδώ και πάρα πολύ καιρό δεχόμαστε αρκετές καταγγελίες από συνδημότες μας για ελλείψεις που υπάρχουν στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο των Φερών σε υλικά καθημερινότητας. Καλούνται δηλαδή δημότες που προσφεύγουν στα ιατρεία μας για κάποιο πρόβλημά τους να πάρουν από μόνοι τους γάζες, σύριγγες και κάποια αναλώσιμα υλικά. Αυτή είναι μια πολύ απαράδεκτη κατάσταση, δεν μπορούμε να την ανοιχτούμε άλλο. Συλλέχθησαν 103 υπογραφές συνδημοτών μας, οι οποίοι καταγγέλουν αυτό το γεγονός και μας καλούν να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Εμείς ως Δημοτική Αρχή κάναμε έγγραφο και το αποστήλαμε στον Υπουργό Υγείας, στον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ, αλλά και στους 4 βουλευτές του νομού. Όλοι θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, δεν είναι η κατάσταση αυτή στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη να μην υπάρχουν τα στοιχειώδη για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα ιατρεία μας. Ο Αντιδήμαρχος από την πλευρά του δεσμεύθηκε πως το αίτημα των πολιτών θα διαβιβαστεί τόσο στον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, στον Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Στράτο Πλωμαρίτη, όσο και στους βουλευτές του Νομού Εύρου, ενώ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης έχει ήδη προβεί στην κατάθεση σχετικής αναφοράς στη Βουλή. Να σημειωθεί ότι ύστερα από σχετικό αίτημα του Νίκου Γκότση, το Περιφερειακό Ιατρείο Φερών μετατράπηκε σε Πολυδύναμο τον Φεβρουάριο του 2017 με στόχο τη σύσταση οργανογράμματος ώστε να γίνει και σύσταση προσωπικού. Αυτό που προσδοκούμε εμείς ως Δημοτική Αρχή, η 4η ΥΠΕ, να φροντίσει ότι ώστε έγκαιρα οι προμήθειες να φτάνουν τόσο στο κέντρο υγείας Σουφλίου που προείσταται του Πολυδύναμου Ιατρείου των Φερών και ως συνέπεια και ως συνέχεια στα δικά μας τα ιατρία. Να σας πω ότι και ως Δήμος δεν στεκόμαστε αμέτωχοι σε αυτή την κατάσταση. Να σας πω ότι είμαστε συνεχώς εδώ πέρα και στηρίζουμε το ιατρείο μας και όταν χρειάζεται μεταφορικό μέσο για να πάρουμε ακόμη και αναλώσιμα υλικά ή και οξυγόνο, αποστέλνουμε δικό μας όχημα στο Σουφλί και κάνουμε αυτή τη μεταφορά. Και βέβαια και κάθε φορά που προκύπτει ένα οποιοδήποτε πρόβλημα, τα συνεργεία της Δημοτικής Ενότητας και το προσωπικό μας βρίσκεται πάντα έτοιμο για να συνδράμει τα ιατρεία. Αλλά σε ό,τι αφορά τις προμήθειες δεν μπορούμε να αναλάβουμε και το βάρος των προμηθειών, καθώς δεν μας επιτρέπεται και δεν είναι αρμοδιότητά μας και δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει ένα τέτοιο ένταλμα από τον Επίτροπο, καθώς δεν αφορά το Δήμο, αφορά όμως το Υπουργείο Υγείας και τις υπηρεσίες του.
Ένα θέμα το οποίο θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθούμε και αναδεικνύουμε από την πρώτη στιγμή και φυσικά, όπως όλα τα θέματα που αφορούν στη δημόσια υγεία, θα συνεχίσουμε να το κοιτούμε και να το εξετάζουμε επισταμένα. Τώρα, πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Γεωργία Επεάδου είναι στην Κομοτηνή, το παρακολουθεί και την έχουμε μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Έλα, Γεωργία, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη κυρίες και κύριοι. Εκρηκτική ήταν η έναρξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από την αρχή λοιπόν της συνεδρίασης, το Περιφερειακό Σύμβουλο Οντερμουμίν ζήτησε να συζητηθούν οι 6 συνολικά ερωτήσεις που κατέθεσε το προηγούμενο διάστημα με τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου να του απαντά ότι ενδοπαραταξιακά θέματα δεν πρέπει να τον ενδιαφέρουν πλέον, πόσο μάλλον δεν μπορεί να ενδιαφέρουν το Περιφερειακό Συμβούλιο και την κοινή γνώμη. Να θυμίσουμε, Γιάννη, και στους τηλεθεατές πως ο κύριος Μουμίν είναι πρώην μέλος της Περιφερειακής Αναγέννησης και περιληπτικά να πούμε πως οι επερωτήσεις αυτές έχουν να κάνουν με ενέργειες, όπως αναφέρεται και ο ίδιος, ή αδράνειο, όπως χαρακτηριστικά λέει και στις επερωτήσεις του, για τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου και Ξάνθης, αλλά και την απομάκρυνση που ζητά Περιφερειακού Συμβούλου που έχει εμπλακεί, κατηγορείται για το σκάνδαλο των παράνομων συνταγογραφήσεων στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Η αρνητική λοιπόν απάντηση του Προέδρου για να συζητηθούν αυτές οι επερωτήσεις από το Σώμα έφεραν τον εκνευρισμό του κυρίου Μουμίν, ο οποίος αποχώρησε από τη συνεδρίαση, λέγοντας πως αυτό είναι Περιφερειακό Συμβούλιο και όχι χειρουργείο, όπως χαρακτηριστικά είπε. Στη συνέχεια, Γιάννη, και άλλοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ζήτησαν να συζητηθούν τους υπερωτήσεις τους, ωστόσο ζητήθηκε από το Σώμα να πάρει θέση και για το ζήτημα των ξυσορυχείων και όλο αυτό που έχει γίνει με την κυβέρνηση, μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας. Ωστόσο ο Περιφερειάρχης έβαλε ένα τέλος και είπε πως το ζήτημα δεν έχει λήξει και οποιαδήποτε γνωμοδότηση, επαναγνωμοδότηση μάλλον του Συμβουλίου, είναι άτοπη αυτή τη στιγμή. Πάντως, Γεωργία, πρέπει να το πούμε αυτό και θέλω να το σχολιάσουμε μαζί πριν αλλάξουμε θέμα. Είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενη παρουσία εδώ στο στούντιο το γεγονός ότι στην Περιφερειακή Αναγέννηση όχι απλά υπάρχουν τριγμοί, αλλά φαίνεται να υπάρχουν δομικά προβλήματα. Θέλω να σε ρωτήσω αν πέρα από την αγανάκτηση και την αποχώρηση του κυρίου Μουμίν, του πρώην στελέχους πλέον της παράταξης, αν αυτό αντικατοπτρίστηκε και στις αντιδράσεις των υπολείπων. Κοινώς ήταν και είναι μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί στην Περιφερειακή Αρχή. Ακριβώς, Γιάννη, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σου πω, βλέπω τον κύριο Αμυρίδη, ο οποίος έχει βγει από την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Πριν από λίγο μαζί με τον κύριο Καραλίδη συγκρούστηκαν με τοπικά με τον Περιφερειάρχη, μπορώ να πω, για το θέμα της παρουσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και τι σημαίνει αυτό? Είναι η αρχή της συζήτησης αυτή τη στιγμή, οπότε δεν θα μπω ουσιαστικά στις λεπτομέρειες. Θα πω όμως απλά γενικά ότι ο κύριος Αμυρίδης και ο κύριος Καραλίδης ζήτησαν από τον Περιφερειάρχη να τους εξηγήσει γιατί ο χάρτης που αποτύπωνε την περιφέρειά μας και εμφανιζόταν σε αυτό το περίπτερο ήταν ασαφής, δεν είχε καν τις εξόδους προς άλλες χώρες, Βουλγαρία και Τουρκία, τουλάχιστον όχι τις σωστές, και γιατί η αναγραφή η τοποθεσία της περιφέρειας, το περίπτερο, μάλλον ο χώρος που καταλάμβανε το περίπτερο που φιλοξενούσε την περιφέρεια, γιατί ήταν μακριά από όλα τα περίπτερα που είχαν να κάνουν με επιχειρηματικότητα και γενικότερα με την Κίνα ως τιμόμενη χώρα. Άρα κατηγόρησαν τον Περιφερειάρχη για ένα επικοινωνιακό ψεύτικο παιχνίδι, λέγοντας πως το περίπτερο της περιφέρειας δεν είχε την επισκεψιμότητα που ο ίδιος έλεγε ότι είχε. Και αυτή τη στιγμή, Γιάννη, μπορούμε να πούμε πως πραγματικά η κατάσταση μέσα μόνο εκρηκτική μπορεί να χαρακτηριστεί. Λοιπόν, Γεωργία, δεν θα σε απασχολήσουμε πολύ. Θέλω όμως να ρωτήσω, αφού φυσικά πω ότι ήταν και άλλα τα προβλήματα στο περίπτερο στην 82η ΔΕΘ, να μην συζητήσουμε καν για την γεωγραφική τοποθέτηση της Ορεστιάδος και της Αμοθράκης στην φωτογραφία και στον χάρτη που υπήρχε πολύ στο περίπτερο. Ας το αφήσουμε λοιπόν εντελώς αυτό, να μην αναλώσουμε τη συζήτηση σε αυτό. Να σε ρωτήσω όμως, αν ετέθη στη συζήτηση, είτε με τη μορφή του έκτακτου είτε του τακτικού θέματος, το ζήτημα της θεομηνίας στην Σαμοθράκη. Υπενθυμίζω ότι είχαμε μια απόφαση για 150.000 ευρώ και κλιμάκιο μηχανικών που έχουν ήδη εγκριθεί. Δεν ξέρω, Γεωργία, αν υπόθηκε κάτι παραπάνω. Και αφού λοιπόν, Γιάννη, αναλωθήκαμε σε όλα αυτά τα ενδοπαραταξιακά
της περιφερειακής αναγέννησης και σε νομίζω άχρηστες πληροφορίες αυτή τη στιγμή για τον κόσμο. Πήγαμε και στα πιο ουσιαστικά, στο μεγάλο ζήτημα της Σαμοθράκης. Αρχικά ο κύριος Μέτριος ενημέρωσε το Σώμα για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί και τις ενέργειες που έχουν γίνει έως τώρα. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Μέτριος δήλωσε ικανοποιημένος από την παρουσία του κρατικού μηχανισμού στο νησί από την πρώτη στιγμή, όπως είπε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αποφάσεις που ελήφθησαν στην πρώτη σύσκεψη που έγινε σε ό,τι αφορά στην περιφέρεια και τις ενέργειες που έγιναν από αυτή. 7 μηχανικοί, όπως είπε και εσύ, και 24 μηχανήματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Σαμοθράκη. Ο κύριος Καραλίδης, όταν πήρε το λόγο, αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Τάσου και αναφέρθηκε εκεί, τονίζοντας πως ακόμη δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις. Με τον Περιφερειάρχη να του απαντά πως ακόμη δεν έχει γίνει η καταγραφή για να τεθεί το θέμα των αποζημιώσεων. Και ό,τι έχει να κάνει με το κέντρο υγείας, υπήρξε ένας πολύ καλός διάλογος, οικοδομητικός, μπορώ να πω, μεταξύ του κυρίου Καραλίδη και του Περιφερειάρχη, αλλά και του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Καθώς ο κύριος Καραλίδης ζήτησε να πάει στο νησί η κινητή μονάδα της περιφέρειας για να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων, η οποία, όπως υπόθηκε, έχει μείνει στην καβάλα, καθώς τα μηχανήματα χάλασαν όταν χρησιμοποιήθηκαν πέρσι για τους μετανάστες. Όλη αυτή η συζήτηση, όπως καταλαβαίνεις, δεν έγινε σε καλό κλίμα, λέγοντας πως αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι της περιφέρειας χρειάζονται αυτή την κινητή μονάδα και εσείς δεν μπορείτε να τη διαθέσετε. Ο Περιφερειάρχης κατηγόρησε τον κύριο Καραλίδη, τον οποίο τον βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, Γιάννη, φεύγουν όλοι προφανώς μέσα από την αίθουσα. Τον κατηγόρησε λοιπόν ο κύριος Περιφερειάρχης για πολιτικούς και επικοινωνιακούς σκοπούς δικούς του προσωπικούς. Τέλος, για το ζήτημα της Σαμοθράκης, ο Περιφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς είπε πως αύριο κλιμάκιο του Γεωλογικού Ινστιτούτου αλλά και του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης θα μεταβούν στο νησί για δύο σκοπούς διαφορετικούς. Η επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου θα εκπονήσει μελέτη για τους χυμάρους του νησιού και πώς μπορεί όλο αυτό το ζήτημα να αντιμετωπιστεί. Και οι γεωλόγοι θα εστιάσουν στην περιοχή του Ξηροποτάμου, καθώς λόγω γεωλογικού φαινομένου κινδυνεύουν 8 σπίτια στην περιοχή. Σαφέστατα, Γιάννη, αναφέρθηκε και το ζήτημα των φορολογικών ελαφρύνσεων για τους επαγγελματίες του νησιού, που όπως διευκρίνησε ο κύριος Μενέλαος Μαλτέζος, ο οποίος ως Περιφερειακός Σύμβουλος αλλά και ως Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Παραρτήματος Θράκης, είπε πως η απόφαση είναι προς υπογραφή από τον αρμόδιο υπουργό. Μάλιστα, εξαιρετικά σημαντικό, Γεωργία, το σημειώνουμε. Φυσικά, σε αφήνουμε να παρακολουθήσεις την κριτική όπως την χαρακτηρίσαμε και όπως φαίνεται πως είναι συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Περισσότερα λοιπόν τις επόμενες ώρες για την ώρα και για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε θερμότατα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου στην αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων ετούνται οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με ψήφισμά τους προς τον αναπληρωτή υπουργό Γιάννη Τσιρόνη. Ο πρόεδρος της Ένωσης, ο κ. Λαμπάκης, επισήμανε πως θα πρέπει να γίνει υιοθέτηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και αναπροσαρμογή της στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας όπου κριθεί απαραίτητο. Σε υιοθέτηση του ψηφίσματος για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων προχώρησε το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην τελευταία του συνεδρίαση. Πρόκειται για την πρόταση ψήφισμα που κατέθεσε ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Κομωτινής Σπάρτακος, Κώστας Καραΐσκος, το οποίο απευθύνεται στον αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιρόνη, από τον οποίο ζητάει να λάβει υπόψη του την εμπειρία της τοπικής αυτοδιοίκησης στο ζήτημα των αδεσπότων σκύλων πριν νομοθετήσει επί του ζητήματος. Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν θέλει να εφαρμοστεί η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εννοείται ότι βέβαια και ευνοεί τα αδέσποτα ζώα, γιατί μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία θέλουμε να είμαστε μέσα, στην οποία κάναμε αγώνα να μπούμε μέσα, με την οποία εναρμονιζόμαστε και ανήκουμε στην Ανατολή ή στη Δύση. Ας αποφασίσουμε. Ανήκουμε λοιπόν στη Δύση, ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι η μεγάλη μας οικογένεια, και θέλουμε να εναρμονιστούν όλες οι νομοθεσίες οι εσωτερικές με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα και έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε. Τώρα, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διάφορες ρυθμίσεις, οι οποίες βέβαια λειτουργούν υπέρ των αδέσποτων, αλλά και ταυτόχρονα και υπέρ των τοπικών κοινωνιών. Διότι δεν μπορεί να μην υπάρξει ένας συνδυασμός και να λειτουργήσει για το ένα ή για το άλλο.
και για τα αδέσποτα ενδιαφερόμαστε, αλλά και για τους ανθρώπους μας ενδιαφερόμαστε. Οι δήμαρχοι απευθύνουν έκκληση στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό να λάβει υπόψη του την εμπειρία των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης στο ζήτημα της διαχείρισης του σημαντικού προβλήματος των αδέσποτων ζώων πριν τη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου. Το Σώμα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για το εν λόγω ζήτημα και κατά του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Η νομοθεσία ελληνική αφήνει στην άκρη τους ανθρώπους, αφήνει στην άκρη τα μέλη των τοπικών κοινωνιών και ταυτόχρονα με την ταλαιπωρία των αδέσποτων δεν λύνει κανένα πολύ πρόβλημα. Αυτό ζητάμε και από εκεί και πέρα, όταν θα έρθει η ώρα να το συζητήσουμε με πίεση πάλι από τις ΠΕΔ και από την ΚΕΔΕ, τότε ελπίζουμε ότι το αρμόδιο Υπουργείο θα έχει αυτιά και μάτια ανοιχτά προκειμένου να δημιουργήσουμε μια νομοθεσία η οποία δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να έχει στο μεγαλύτερο ποσοστό της εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ενδεχομένως σε ένα-δυο σημεία να υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, βλέποντας πάντα και αφουγκραζόμενη την διαφορετικότητα της ποιότητας, της ιδιομορφίας ενδεχομένως της κοινωνίας της Ελλάδας και των Ελλήνων. Να σημειωθεί ότι και ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιώργος Πετρίδης έχει μιλήσει στο παρελθόν για την ανάγκη αλλαγής του θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα. Το ψήφισμα των αυτοδιοικητικών τελειώνει με τη φράση «Κανένα δέσποτο ελεύθερο προσαρμογή της νομοθεσίας μας στα ευρωπαϊκά δεδομένα», με τους Δημάρχους τόσο της Κομωτινής όσο και της Αλεξανδρούπολης να τάσσονται σαφώς εναντίον της ευθανασίας, με το Βαγγέλη Λαμπάκη να δηλώνει ότι ενδεχομένως να χρειαστεί διαφοροποίηση του ελληνικού θεσμικού πλαισίου από το ευρωπαϊκό σε ορισμένα σημεία. Δίπλα στο Δήμο της Κομωτινής, σχεδόν 300 γεγονότα, 285 αν δεν κάνω, όπως μου έλεγε ο αναστατωμένος, ο δήμαρχος, ο Γιώργος Πετρίδης, έχουν καταγραφεί επιθέσεις με σωματικές κακώσεις στο νοσοκομείο της Κομωτινής. Αυτό δεν ζητάει λύση. Άρα σωστά έρχεται μια παράταξη μαζί με την αγωνία του δημάρχου και ζητάν να πάρουμε εκείνα τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα με πιέσεις ώστε να δημιουργήσουμε εκείνο το πλαίσιο το νομοθετικό που θα δώσει λύσεις σε προβλήματα που σήμερα παραμένουν άλυτα. Ένα σοβαρό πρόβλημα για πολλούς δήμους της περιφέρειάς μας το συγκεκριμένο, κυρίες και κύριοι. Ένα πρόβλημα και για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, βλέποντας τώρα τον κύριο Λαμπάκη να μιλά. Και σίγουρα ένα ζήτημα για την αντιμετώπιση του οποίου χρειάζονται ακόμα πολλά βήματα πέρα από το κεντρικό και σε τοπικό αυτοδιοικητικό επίπεδο πρώτου και δευτέρου βαθμού. Πάμε τώρα από την Αλεξανδρούπολη στην Σαμοθράκη. Φυσικά από την πρώτη στιγμή καταγράφουμε και σας μεταφέρουμε όλα όσα συμβαίνουν στο νησί, ιδίως μετά την θεομηνία της προηγούμενης εβδομάδος. Μαζί μας ο κύριος Φώτης Φωτεινός, ο οποίος. Τον οποίο καταρχήν καλησπερίζουμε και ευχαριστούμε θερμά που είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Φωτεινέ. Καλησπέρα, κύριε Σκεβά. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας και πάλι. Και στην πρόσφατη παρουσία μας στο νησί είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Και τότε σας είχα πει πως μπορείτε να μας μιλήσετε με πολλές ιδιότητες. Αυτό θα κάνετε και τώρα, καθότι είστε και δημοτικός σύμβουλος και κάτοικος αλλά και επαγγελματίας στο νησί. Λίγα 24 ώρα λοιπόν μετά, κύριε Φωτεινέ, η εικόνα σήμερα, η εικόνα τη στιγμή που μιλάμε. Κύριε Σκεύα, δυστυχώς όσο περνούν οι μέρες και έρχεται στο φως το μέγεθος της καταστροφής, η εικόνα μας προκαλεί θλίψη. Και μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ακόμα συνολικά το μέγεθος δεν μπορούμε να το αποτιμήσουμε. Αυτό που μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε είναι ότι οι συνθήκες τις οποίες βιώνουμε μετά από αυτή τη βιβλική καταστροφή είναι πρωτόγνωρες. Είναι μια κατάσταση την οποία, κύριε Σκεύα, δυστυχώς, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που γίνονται από τη Δημοτική Αρχή, φρονώ ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, από την πρώτη στιγμή έχει ενσκύψει η πολιτεία, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Αυτό που με φοβίζει πάρα πολύ όμως, κύριε Σκεύα, είναι τι θα γίνει όταν κλείσουν τα φώτα. Δηλαδή, ακόμα είναι το γεγονός πάρα πολύ πρόσφατο και προφανώς έχουν ευαισθητοποιηθεί άπαντες. Αυτό που έρχεται όμως είναι ένας χειμώνας, ο οποίος προμηνύεται βαρύς. Και φοβούμαι ότι αν άμεσα, τουλάχιστον σε αυτά τα οποία είναι βασικές ανάγκες, βασικές υποδομές, αρκεί να σας πω ότι σήμερα, περπατώντας στη χώρα, βλέπουμε ότι οι κεντρικοί αγωγοί διαλύονται ένας μετά τον άλλον. Ένα μηχάνημα το οποίο προσπαθούσε να καθαρίσει έπεσε μέσα στον κεντρικό αγωγό, ο οποίος άνοιξε ένα χάσμα πολλών μέτρων. Υπάρχει πρόβλημα πολύ πολύ σοβαρό και δεν μιλάω βέβαια μόνο για τη χώρα. Περιφερειακά το νησί, αν υπήρχε μια βασική υποδομή για την οποία μπορούσαμε να λέμε ότι τουλάχιστον αυτή είχε κάποια στοιχεία καλά, ήταν το οδικό δίκτυό μας, το οποίο στη βόρεια πλευρά
μάλλον για να σας το πω, στο 1/3 του περίπου από την περιοχή των Αλωνίων μέχρι και την περιοχή της Παλαιάπολης είναι ολότελα διαλυμένο. Φοβούμαι λοιπόν ότι αν μπούμε σε μια διαδικασία όπως προβλέπεται με βάση τις μελέτες, την ορίμανση αυτών κλπ. Και μπροστά στο χειμώνα που έρχεται, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ άσχημα. Και χωρίς να θέλω να γίνω προάγγελος κακών, τίθεται σοβαρότατο θέμα και για την ασφάλεια των ανθρώπων οι οποίοι κυκλοφορούν με αυτοκίνητα σε δρόμους οι οποίοι από κάτω είναι ολότελα σαθροί. Δεν ξέρω, κύριε Σκεύα. Όχι, ορθώς κάνετε. Πρέπει να. Και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και όλοι οι φορείς εδώ στο νησί είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι. Και αν σκεφτείτε, βέβαια, και η ζημιά που έχει γίνει εκτός από τις υποδομές στους επαγγελματίες που στη χώρα τουλάχιστον είναι σε όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις και στο νησί με τις πλημμύρες και τις επιχωματώσεις, ακόμα δε, και αυτό, γι' αυτό δεν έχει γίνει αναφορά, αν υπολογίσει κανείς ότι κυρίαρχα οι κάτοικοι επαγγελματίες του νησιού είναι γεωργοκτηνοτρόφοι και εδώ οι καταστροφές είναι βιβλικές και στο ζωικό κεφάλαιο αλλά και στην Χλωρίδα και Πανίδα, θέλω να πω χιλιάδες ζώων έχουν πεθάνει. Η μορφολογία του εδάφους έχει μετατοπιστεί, οι ελιές που ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και ένας παράγοντας από τον οποίο περιμέναμε να ανασάνει η οικονομία της περιοχής έχουν σχεδόν καταστραφεί. Αν λοιπόν σε αυτά συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα γεφύρια της Αμοθράκης είναι σε πολύ κακή κατάσταση, οι δρόμοι έχουν σε πάρα πολλά σημεία έχουν φύγει από τη θέση τους, παραδείγματος χάρη λέω στην Παλαιάπολη, εκεί μπροστά στο μουσείο, έχει κοπεί 20 μέτρα ο δρόμος. Έτσι είναι, τρομερά πράγματα. Στο Ξηροπόταμο έχει αλλάξει μορφολογία το έδαφος. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει να πω, κύριε Φωτεινέ, και σας ευχαριστώ θερμά που ανοίγετε και βάζετε τα σημαντικότερα θέματα, κάνετε τη ρεάρξη και τα βάζετε από την αρχή. Να πω και να ελπίσω ότι η παρουσία του κυρίου Σπίρτζη, για την οποία πολύ σωστά είπατε πως υπάρχει μεν μέρη να τη βλέπουμε τώρα, αλλά ελπίζουμε να συνεχίσει να υφίσταται. Να πω για την μεν παρουσία του κυρίου Σπίρτζη, ότι ελπίζω να υλοποιηθεί η δέσμευση στην οποία προέβη στην σύσκεψη που έγινε αμέσως μετά την καταστροφή στο νησί, την επόμενη μέρα με την παρουσία του εκεί. Το γεγονός δηλαδή πως η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά και το γεγονός της παρουσίας της πολιτείας εκεί, θα σηματοδοτήσει και ταχύτερες ενέργειες ό,τι έχει να κάνει με τις μελέτες. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα υλοποιηθεί, κύριε Φωτεινέ. Νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Δηλαδή πρέπει αυτή τη στιγμή να εκπονηθεί από την αρχή ένα σχέδιο το οποίο στην ουσία θα ξεκινήσει από τις βασικές υποδομές οι οποίες θα πρέπει να γίνουν μια διαδικασία fast track και να προχωρήσουμε στις όποιου είδους αποκαταστάσεις πάρα πολύ γρήγορα εν ώψη του χειμώνα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το σχέδιο υπήρχε η αναγκαιότητα για αυτό το σχέδιο και εκ των προτέρων και πριν από την καταστροφή. Τώρα όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αν σκεφτείτε δηλαδή ότι το μεγαλύτερο μέρος του νησιού αυτή τη στιγμή δεν έχει ίδρυυση ή ότι οποιασδήποτε υποδομές ή εγκαταστάσεις έχουν ολότελα διαλυθεί. Αντιλαμβάνεστε κάτι το οποίο πρέπει να το δώσουμε να το καταλάβει η πολιτεία. Ότι αυτό το πράγμα, όσο και καλή διάθεση να έχει ο Δήμος και την έχει, καταρχήν να πούμε ότι δεν υπάρχει υπηρεσία του Δήμου, δεν υπάρχει δημαρχιακό μέγαρο, έχει καταστραφεί. Δεν μπορεί χωρίς το συντονισμό κεντρικά της πολιτείας το νησί με ιδίες δυνάμεις να ανταπεξέλθει. Εδώ λοιπόν είναι θερμή παράκληση. Έχουν γίνει βήματα σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά πρέπει να παραμείνει ζωντανό και να ολοκληρωθεί και κάθε μέρα και αυτή η προσπάθεια να επιτείνεται από τους περιφερειακούς μητροπολιτικούς δήμους εδώ της περιοχής μας, οι οποίοι πρέπει να ενσκύψουν πάνω από το θέμα, γιατί ξαναλέω, για μένα το ζήτημα δεν έχει τελειώσει ακόμα, κύριε Σκεύα. Και το λέω αυτό με πολλή αγωνία, βλέποντας κατά μήκος των δρόμων τις καταστροφές που έχουν γίνει. Διερωτάμε πώς όλοι αυτοί οι δρόμοι, μέσα στο χειμώνα που έρχεται, θα πάνω σε αυτούς τους δρόμους πώς θα κινούνται αυτοκινούμενα. Είναι αυτοκίνητα. Είναι κάτι τρομερό. Βλέπουμε δρόμους οι οποίοι είναι ολότελα στον αέρα και από κάτω κενό. Στη χώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα που να θυμίζει την παλιά χώρα. Έτσι, δηλαδή βλέπουμε τα όμβρια και τα λίμματα και όλα να έχουν ενωθεί και να τρέχουν εκεί ακριβώς που παίζουν τα παιδιά. Υπάρχουν θέματα δηλαδή βασικά που έχουν να κάνουν με την υγεία, με πολλά πράγματα. Και άρα λοιπόν και εκεί πρέπει να ενσκύψουμε και από εκεί να ξεκινήσουμε. Αυτό το η πολιτεία είναι στο πλευρό μας, πρέπει μέσα από ένα συνολικό σχέδιο, το οποίο όμως την εποπτεία πρέπει η ίδια η πολιτεία, μέσα από κάποιες μεγάλες εταιρείες όπως ήρθε η Εγνατία εδώ πέρα, έκανε κάποιες διαπιστώσεις, η αλήθεια είναι πολύ χρήσιμες, να ξεκινήσει μια διαδικασία άμεσης αποκατάστασης, τουλάχιστον όταν αφορά βασικές υποδομές. Προαπαιτούμενα δηλαδή για να ζουν άνθρωποι εδώ πέρα. Και βέβαια και ένα άλλο σημείο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι το γεγονός ότι
περιμένω και φαντάζομαι θα γίνει, αλλά πρέπει να γίνει γρήγορα, ότι πρέπει η πολιτεία και με κάποιον άλλο τρόπο να σταθεί αρρωγός σε όλο αυτό το δράμα που περνάμε στο νησί. Δηλαδή με κάποιες φοροαπαλλαγές που ούτως ή άλλως δινόταν, για τις οποίες δεν είχε ανακοινωθεί κάτι ακόμα. Δηλαδή υπάρχουν θέματα τα οποία οι προηγούμενες μέρες, Παρασκευή που μας πέρασε, ήταν τελευταία μέρα καταβολής φόρων, έμφυα κλπ. Αυτή τη στιγμή γενικώς οι περισσότεροι άνθρωποι στο νησί βρίσκονται σε μια κατάσταση σοκ. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει οικογένεια που άμεσα ή έμεσα να μην έχει επηρεαστεί από αυτό το πράγμα. Να πω και να μεταφέρω, κύριε Φωτεινέ, γιατί πληροφορία συγκεκριμένη ήρθε πριν από λίγα λεπτά τη Γεωργία Τιμπεάδου που παρακολουθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό που επισημάνθηκε εκεί και η πληροφόρηση που υπάρχει στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ότι η εν λόγω απόφαση για φορολογικές ελαφρύνσεις στους κατοίκους και επαγγελματίες του νησιού βρίσκεται στο γραφείο του Υπουργού. Θέλω και εγώ λοιπόν να ελπίζω ότι αυτό σημαίνει ότι δρομολογείται και θα υπογραφεί πολύ γρήγορα. Με την ίδια ελπίδα με εσάς, κύριε Φωτεινέ, και με το σύνολο των κατοίκων φυσικά και των επαγγελματίων του νησιού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Σκεύα, και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να το τονίσω, ότι δεν πρέπει να αφήσουμε κανείς από εμάς, εμείς σίγουρα δεν θα το κάνουμε εδώ στα Μοθράκη, να σβήσουν τα φώτα σε όλο αυτό που έγινε. Διότι η επόμενη μέρα, σας ξαναλέω, για εμάς εδώ πέρα φαντάζει ακόμα περισσότερο δύσκολη. Δηλαδή το νησί αντικειμενικά είχε πάρα πολλά προβλήματα. Από λάθη, πάρα πολλά λάθη που γίνανε στο παρελθόν. Και αυτή τη στιγμή αυτή η καταστροφή που έγινε έχει αναδείξει το μέγεθος του προβλήματος. Λοιπόν, κύριε Φωτεινή, να σας πω και να σας διαβεβαιώσω πάντως ότι το δικό μας το φως, όσο δυνατό και όσο μακριά ή κοντά φτάνει, θα συνεχίσει να αναμένω και στραμμένο προς το νησί. Και με τη δική σας συνδρομή θα συνεχίσουμε να μεταφέρουμε την εικόνα από τη Σαμοθράκη. Για την ώρα θα σας ευχαριστήσω θερμότατα και θα πω φυσικά ότι το βήμα μας είναι ανοιχτό για οποιονδήποτε κάτοικο ή επαγγελματία της Σαμοθράκης. Σας ευχαριστώ καλά, θερμά, κύριε Φωτεινή. Έξω από τις σχολικές αίθουσες πέρασαν τη Δευτέρα τους οι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην Αλεξανδρούπολη λόγω της ημέρας του σχολικού αθλητισμού. Μιας ημέρας που έχει καθιερωθεί με υπουργική απόφαση και στοχεύει στην προώθηση των αξιών και τη σημασία του αθλητικού ιδεώδους στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά γιορτάστηκε φέτος στα σχολεία η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, αντικαθιστώντας τα μαθήματα με δράσεις και αθλητικές δραστηριότητες. Με το σύνθημα «Αθλούμε, χαράζω το μέλλον», η τέταρτη Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν σε οργανωμένες αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες, καθώς επίσης και την ευκαιρία να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, συνηθίζοντας έναν τρόπο ζωής και άσκησης που θα συνεχίσουν ιδανικά και στην ενήλικη ζωή τους. Πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχή χρονιά η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού. Η Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού φέτος έχει ένα μήνυμα, το «Αθλούμε, χαράζω το μέλλον». Δηλαδή μέσα από τον αθλητισμό χαράζω το μέλλον μου ως ενήλικας και χαίρομαι και ζω μέσα στον αθλητισμό. Για μας, την ομάδα φυσικής αγωγής Εύρου, το μήνυμα που θα θέλαμε να περάσουμε αυτή την ημέρα είναι ότι το σχολείο και ο αθλητισμός είναι αλληλοσυμπληρούμενες έννοιες και μπορούν να βοηθήσουν το ένα. Σίγουρα μπορεί να βοηθήσει ο αθλητισμός το σχολείο και το σχολείο τον αθλητισμό. Μικροί και μεγάλοι μαθητές συμμετείχαν στην οργάνωση και την εφαρμογή αθλητικών δραστηριοτήτων, παιχνιδιών, χωρών και δράσεων που περιλάμβαναν και θεωρητικό κομμάτι με την ενημέρωση των παιδιών με στόχο την ανάδειξη και την ενσωμάτωση του αθλητισμού στη ζωή τους. Ως Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού ορίζεται κάθε χρόνο η πρώτη Δευτέρα του Οκτώβρη. Μαθητές, μικρά παιδιά τα οποία ασχολούνται με τον αθλητισμό, σίγουρα δραστηριοποιούνται καλύτερα και στη μελέτη τους και παιδιά τα οποία είναι επιμελή στο σχολείο τους σίγουρα γίνονται καλύτεροι αθλητές. Το μήνυμα λοιπόν είναι ότι μέσα από τον αθλητισμό χαράζουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά για να γίνουν πιο όριμοι έφηβοι και πιο πετυχημένοι ενήλικες. Εμείς ως εκπαιδευτική κοινότητα και ως οικογένειες θα πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να οργανώσουν έτσι τον χρόνο τους και για να αγαπήσουν τον αθλητισμό, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, κάτι που θα τους δώσει πολύπλευρα θετικά αποτελέσματα. Θα αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον δημοσιογράφο από τις Σέρρες, τον Ιορδάνη τον Ξανθόπουλο. Ιορδάνη, καλησπέρα. Καλησπέρα.
χρόνια, Γιάννη. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σε έχουμε κοντά μας. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα και σε σένα. Και είσαι κοντά μας για να μας δώσεις τις πληροφορίες, το ρεπορτάζ, το προσκήνιο αλλά και το παρασκήνιο από την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Τίβο Καστά. Μία παρουσία, Ιορδάνη, η οποία εσύ θα μας εξηγήσεις πώς όχι μόνο συμβολικά αλλά και στην πράξη, αλλά και τουλάχιστον με τα λεγόμενα του ίδιου του Προέδρου, φαίνεται να αποτελεί μία καλή συμμαχία για την επόμενη μέρα του ταφικού μνημείου και της αξιοποίησης του. Έτσι ακριβώς, μια καλή συμμαχία. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίος και πολύ δόκιμος ο όρος που χρησιμοποίησες, Γιάννη, γιατί και μόνο η φυσική παρουσία του πρώτου πολίτη της χώρας, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου στην Αμφίπολη, σημαίνει πάρα πολλά. Πολλό δε μάλλον όταν συνοδεύεται και από δηλώσεις οι οποίες μιλούν για μια απολύτως τεκμηριωμένη ελληνικότητα της Μακεδονίας και λειτουργούν υποστηρικτικά για τη συνέχιση της ανασκαφής, την οποία χαρακτηρίζει ως μεγάλης ιστορικής σημασίας. Για να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, αν μου επιτρέπεις, να πούμε ότι ο κ. Παυλόπουλος βρέθηκε χθες Κυριακή, 1η του μήνα, στις Σέρες, αφήχθη στο αεροδρόμιο της Καβάλας, στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος στη Χρυσούπολη της Καβάλας, και από εκεί μετέβη σε ένα από τα πιο απομακρυσμένα χωριά του νομού Σερών, από τα τελευταία στα όρια του νομού Σερών με το νομό Καβάλας, στην Κορμίστα Σερών, στο Δήμο Αμφίπολης ανήκει η Κορμίστα, για να παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης για την συμπλήρωση 76 χρόνων από την σφαγή κατοίκων, 91 κατοίκων από τους Βουλγάρους το 1941. Και βέβαια κατόπιν ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης στον Δήμο Αμφίπολης και στη συνέχεια επισκέφθηκε τον Τίβο Καστά στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης. Από εκεί προέρχεται το ουσιώδες ρεπορτάζ. Όχι ότι υποτιμώ προς Θεού το πρώτο μέρος, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με την Αμφίπολη, το Λόφο Καστά και την συνέχιση της μεγάλης αυτής ανασκαφής, μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων χρόνων, όπως είπε ο κύριος Παυλόπουλος, η οποία θα συμβάλλει καλύτερα στην κατανόηση της ιστορίας του αρχαίου Μακεδονικού Βασιλείου και θα μας δώσει ακόμα περισσότερα τεκμήρια για την ίδια απολύτως τεκμηριωμένη ελληνικότητα της Μακεδονίας. Μεταφέρω επιλέξει τις δηλώσεις του κυρίου Παυλόπουλου, οι οποίες έγιναν αμέσως μετά την επίσκεψη και την ξενάγησή του στην ανασκαφή στον Τίβο Καστά της Αμφίπολης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για πολλωστή φορά και κατά τρόπο αναντήρητο πιστοποιείται και με τα τωρινά αρχαιολογικά ευρήματα η ελληνικότητα της Μακεδονίας, τόνισε ο κύριος Παυλόπουλος Γιάννη, και απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, χαρακτήρισε το μνημείο αναντήρητα μακεδονικό. Επεσήμανε σύν της άλλης ο κύριος Παυλόπουλος την τεράστια αξία της ανασκαφής, η οποία, όπως είπε, ήδη απολαμβάνει αναγνώριση από την ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, και παράλληλα επεσήμανε, εκτός από την ιστορική σημασία των αρχαιολογικών θησαυρών και την υψηλή αισθητική αξία των πολλών επιμέρους ευρημάτων που έχει αποδώσει η αρχαιολογική σκαπάνη, αλλά και όσων θα φέρει και στο μέλλον, όπως είπε, η συνακόλουθη επιστημονική επεξεργασία. Δηλαδή, θα συμβάλλει στο να κατανοήσουμε και την εξέλιξη του Μακεδονικού Βασιλείου. Είναι πολύ σημαντικές, το δίχως άλλο, οι δηλώσεις αυτές του κ. Παυλόπουλου, ο οποίος ξεναγήθηκε από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Σερών, την κυρία Πινελόπη Μάλαμα, και τον αρχιτέκτονα, τον υπεύθυνο δηλαδή της υποστήλησης του έργου, του κύριο Λεφαντζή, στον λόφο του Τίμβου Καστά. Ενημερώθηκε για την ανασκαφή, για τα έργα υποστήλωσης, και στη συνέχεια υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστεί η ανασκαφή, Γιάννη. Ιορδάνη, θέλω να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό, γιατί πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, πριν βέβαια από την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, είχα επικοινωνία με τον Δήμαρχο, με τον κύριο Μελίτη, ο οποίος μου είχε επαναλάβει και μου είχε μεταφέρει εκ νέου αυτήν την διακριτική αγανάκτηση που υπάρχει και από την πλευρά των αυτοδιοικητικών, αλλά φυσικά από την πλευρά των ίδιων των επαγγελματιών και των κατοίκων, για την αδιαφορία που αυτομάτως από το τεράστιο ενδιαφέρον φτάσαμε στην κατάσταση αυτή, στην κατάσταση της αδιαφορίας και σε μια κατάσταση μη συνέχισης του έργου. Θέλω να σε ρωτήσω αν η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας έδωσε ανανεωμένο ηθικό και στους ίδιους τους αυτοδιοικητικούς, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, ότι μέχρι πριν από λίγες μέρες είχαν την λελογισμένη αγανάκτηση που έχουν και οι υπόλοιποι στην περιοχή. Ναι, προφανώς η παρουσία του κ. Παυλόπουλου αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Ο οποίος βέβαια δεν ήταν μόνος του, ήταν και η Σερέα Υφυπουργός Ιστορικών Μακεδονίας Τράκης, η κυρία Κόλια Τσαρουχά, ήταν ο Περιφερειάρχης ο κύριος Τζιζικώστας, ήταν βουλευτές του τόπου, ήταν βουλευτές από τη γειτονική Δράμα, ήταν βουλευτές από τη Θεσσαλονίκη, ήταν και ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής ο κύριος Νότης Μαριάς. Υπήρχε πολλής κόσμος, ξέχωρα.
διοικητικό δήμαρχο, μιας που μίλησες με όρους αυτοδιοίκησης, τον κύριο Μελίτο. Όντως είναι γνωστό ότι το θέμα της Αμφίπολης από εκεί που ήταν στα πάνω της για ένα εξάμηνο, οκτάμηνο, ίσως και παραπάνω, έχει ξεθοριάσει. Ο κύριος Μελίτος θεωρεί ότι είναι πολιτικό το θέμα. Ο κύριος Μελίτος έχει γνωστοποιήσει προς πάσα κατεύθυνση και το έχει κάνει περισσότερες από τρεις φορές αυτό. Το έχουμε καταγράψει ότι θα βγάλει ακόμα και τους κατοίκους στον δρόμο για να διαμαρτυρηθεί για αυτή την απαξίωση της Αμφίπολης. Την απαξίωση όχι της επιστημονικής κοινότητας, σε πολιτικό επίπεδο και σε ό,τι έχει να κάνει τη συνέχιση των ανασκαφών. Υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα, έχουν εγγυηθεί κάποια κονδύλια ως γνωστόν, υπάρχουν και κάποια άλλα που εκκρεμούν και επίσης αυτά είναι γνωστά και δεν είναι της παρούσης να τα αναφέρουμε. Ευχή όλων, όλων και στον ομοσέρων, αλλά και γενικότερα όλων των ανθρώπων που νομίζω ότι με θαυμασμό και με δέος παρακολουθούσαν τις εξελίξεις όταν πρωτοέσκασε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, το θέμα, είναι να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, να το δούμε στη μεγαλοπρέπειά του, να το δούμε σε όλη του την έκφραση, σε όλη του την έκταση και να δούμε και σπουδαιότερα πράγματα στη συνέχεια. Είναι εύλογο το παράπονο του κυρίου Μελίτου, ο οποίος προς αυτή την κατεύθυνση, και πάλι ας μου επιτραπεί η έκφραση, προσπαθεί να ισχυροποιήσει την δική του φωνή, βρίσκοντας την παράσταση και σε άλλους πολιτικούς φορείς. Τώρα, βέβαια, σε αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι συνάδει, να πούμε, για το πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι μια ξεχωριστή περίπτωση με την βαρύνουσα σημασία. Βέβαια. Άλλωστε, και η επίσκεψή του ήταν συνδυαστική. Έτσι, υπό την έννοια ότι πήγε πρώτα στην Κορμίστα για να τιμήσει εκεί τις εκδηλώσεις μνήμης για τους πεσόντες του 1941 από τη βουλγαρική κατοχή, αλλά νομίζω ότι και αυτό έχει να προσδώσει. Θέλω να πιστεύω, χωρίς βέβαια να γνωρίζω κάτι περισσότερο, ότι μόνο καλές ημέρες έρχονται για την Αμφίπολη, και βέβαια το αυτοδιοικητικό παράπονο, για να επιστρέψω και στο αρχικό σου ερώτημα, είναι η βούληση της πολιτείας. Η βούληση της πολιτείας να γίνει πιο σαφής, πιο ξεκάθαρη, πιο ευέλικτη και σίγουρα πιο δυναμική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, νομίζω. Και βέβαια να σου πω, μιας που είμαστε και στις αρχές του Οκτώβρη και δεν το είχαμε συζητήσει και άλλη φορά στις προηγούμενες τηλεφωνικές μας, ότι η Αμφίπολη, παρά το γεγονός ότι είχε ξεθοριάσει σαν θέμα, αν θέλεις, και στα μίντια και αν θέλεις και στη συνείδηση ορισμένων, ωστόσο η επισκεψιμότητα που παρουσιάστηκε, που κατεγράφει στην ευρύτερη περιοχή και με τα υπόλοιπα αξιοθέατα, τα οποία είναι αξιοποιήσιμα, όπως είναι ο Λέων της Αμφίπολης, για παράδειγμα, ένα αναφέρω, ή το Αρχαιολογικό Μουσείο, ήταν ικανοποιητική. Ήταν ικανοποιητική τους καλοκαιρινούς μήνες, και όχι μόνο από Έλληνες και όχι μόνο από Βορειοελλαδίτες, Γιάννη. Λοιπόν, Ιορδάνη Ξανθόπουλε, το βλέμμα και τα αυτιά μας ξεκολουθούν να είναι στραμμένα στην περιοχή. Σε ευχαριστούμε θερμότατα για το αναλυτικό ρεπορτάζ και για τις πληροφορίες. Καλό βράδυ. Τις αλλαγές στο πρόγραμμα πτήσεων του αερολιμένα Δημόκρητος Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της χειμερινής περίοδου ανακοίνωσε ο αερολιμενάρχης. Ο κ. Ζωντανίδης επισήμανε ότι η πτώση της κίνησης δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 10%, ενώ αναφέρθηκε και στην αυξημένη κινητικότητα των τελευταίων ημερών. Επέκταση κατά ένα μήνα παίρνει το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη Σιτία ύστερα από απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και της Πολιτικής Αεροπορίας που αφορά το διάστημα από 1 έως και 31 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα πτήσεων από και προς τον αερολιμένα Δημόκρητος αναμένεται να τροποποιηθεί εν ώψη της χειμερινής περίοδου, ωστόσο σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη, η αυξημένη κίνηση των μηνών του καλοκαιριού δεν έχει ακόμη περιοριστεί. Να σημειωθεί ότι φέτος παρατηρήθηκε αύξηση της κίνησης της τάξης του 10%. Από 1 Οκτωβρίου έχουμε αλλαγή, νέα αλλαγή του προγράμματος πτήσεων του αερολιμένα, εκδόθηκε ήδη και διανεμήθηκε, λόγω του ότι άλλαξε η μέρα διεξαγωγής της μία από τις δύο πτήσεις εβδομαδιαίες για Σιτία. Συγκεκριμένα έφυγε η πτήση από Πέμπτη το πρωί που ήταν και έχει γίνει Παρασκευή απόγευμα. Φεύγει από εδώ γύρω στις 4 η ώρα. Θα υπάρξει και νέα αλλαγή του προγράμματος πτήσεων. Αυτή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Με την αλλαγή της ώρας δηλαδή θα έχουμε αλλαγή του προγράμματος των πτήσεων και μπαίνουμε στο χειμερινό πρόγραμμα πτήσεων, στο οποίο θα έχουμε 3 τουλάχιστον πτήσεις κάθε μέρα για Αθήνα, εκτός της Κυριακής που θα είναι 2. Και επίσης καλή κατανομή μες τη μέρα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μία πρωινή πτήση που θα φεύγει από εδώ γύρω στις 8 το πρωί, μία μεσημεριανή που θα φεύγει γύρω στις 3 και η βραδινή που θα φεύγει 8.30. Έχουμε πολύ καλή κατανομή μέσα στην ημέρα των πτήσεων. Θα υπάρξουν και μεγάλα αεροπλάνα, θα υπάρχει δηλαδή μεγάλη προσφορά θέσεων.
και οι πτήσεις για σιτία με το νέο πρόγραμμα θα παραμείνουν στο ίδιο, δηλαδή Παρασκευή και Κυριακή απογευματινές ώρες. Κατά τα άλλα, θα έχουμε μεγάλο άνοιγμα του ωραρίου, δηλαδή λειτουργία του κτηρίου του Αερολιμένα από τις 6.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 5.30 μέχρι τις 10.30. Οπότε καλύπτονται όλες οι ανάγκες σε μετακινήσεις και αρκετά μεγάλη προσφορά θέσεων. Είμαστε στα ίδια νούμερα του καλοκαιριού, γιατί η προσφορά θέσεων συνεχίζει να είναι μεγάλη. Θυμίζω ότι ήμασταν 9,5% πάνω σε σχέση με την περσινή τουριστική περίοδο. Όμως αναμένουμε ότι μετά το τέλος του Οκτωβρίου θα υπάρξει προσαρμογή, δηλαδή θα έχουμε μικρή πτώση που σε εμάς, θυμίζω, δεν ξεπερνάει το 10% το χειμώνα, γιατί είμαστε αεροδρόμιο σταθερής κίνησης όλο τον χρόνο. Ο αερολιμενάρχης αναφέρθηκε και στα αίτια της αυξημένης κίνησης που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα στον ουρανό της Αλεξανδρούπολης. Αυτή τη βδομάδα να προσθέσω ότι είμαστε συνέχεια ανοιχτοί από Ανατολή ως Δύση του Ηλίου και προσθέτοντας και τις τακτικές πτήσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών της άσκησης παρμενίων που γίνεται στην περιοχή μας. Θα είμαστε έτσι ως και την Παρασκευή που θα κορυφωθούν οι δραστηριότητες της άσκησης. Και επίσης θα προσθέσω ότι αυτή την περίοδο συνεχίζει να είναι busy ο νεράριος χώρος της περιοχής, γιατί οι εκπαιδευτικές πτήσεις και των δύο εταιριών που επιχειρούν στην περιοχή μας και της αυτής που εδρεύει στην Καβάλα και της εταιρείας που εδρεύει σε εμάς συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς. Υπάρχουν μαθητές που εκπαιδεύονται στον ενέργειο χώρο. Οπότε είναι και μια απάντηση προς τους συμπολίτες μας που βλέπουν αεροπλάνα πάνω από την Αλεξανδρούπολη, πολλά μικρά και διάφορα, ότι οφείλονται τόσο στις εκπαιδευτικές πτήσεις όσο και στην άσκηση του παρμενίων. Τα δικά τους μουσικά όργανα θα έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν οι λάτρεις της μουσικής στο νέο πρωτότυπο εργαστήριο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Οι συναντήσεις θα γίνονται μία φορά την εβδομάδα με έναρξη την Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης εγκαινιάζεται εργαστήριά του για ενηλίκους με αυτό της κατασκευής μουσικών οργάνων από τον Παναγιώτη Στουπιάδη, εθνομουσικολόγο. Μέσα από μια σειρά σεμιναριακών κύκλων, ο ενδιαφερόμενος θα μάθει αναλυτικά τα θεωρητικά στοιχεία της βασικής και ειδικής οργανοποιίας, καθώς και της οργανογνωσίας και στη συνέχεια θα τα εφαρμόσει στην πράξη. Φέτος για πρώτη χρονιά με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης ξεκινάει το βιωματικό εργαστήριο κατασκευής μουσικών οργάνων, το οποίο θα περιέχει και θεωρητικό μέρος και πρακτικό μέρος. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μέσα από ένα κύκλο σεμιναρίων θα μπορέσει να μάθει βασικά στοιχεία τόσο για τα νυχτά έγχορδα όσο και για τα τοξωτά έγχορδα και για τα κρουστά βέβαια και για τα πνευστά. Οι πληροφορίες και οι εγγραφές για τα σεμινάρια θα γίνουν εδώ στο μουσείο. Στις 4 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα είναι το πρώτο ανοιχτό σεμινάριο για όλο τον κόσμο. Ποιος θέλει μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι αυτό συνεπάγεται και μια εγγραφή, έτσι. Θα πρέπει να δηλώσουν εδώ στο μουσείο το όργανο το οποίο τους ενδιαφέρει. Στις 4 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον πολυχώρο του μουσείου θα πραγματοποιηθεί ανοιχτό θεωρητικό μάθημα με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, ενώ τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη τα απογεύματα. Απευθύνεται σε όλους, κυρίως ενήλικες. Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει κάποια ιδιαίτερη γνώση μουσικής ή οργανοποιίας ή οτιδήποτε. Τα όργανα που θα παρουσιαστούν είναι κυρίως παραδοσιακά όργανα της λεκάνης της Μεσογείου. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε θερμά που για ακόμη μια φορά επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.